Δεν ξεγράφω ούτε το βιολί, ούτε το πιάνο, ούτε τις καραμούζες, αλλά όταν φτάσει στα αυτιά μου ο ήχος του μπουζουκιού, κάτι παθαίνω. Και σας θυμούνται πολύ να ξημεροβραδιάζεστε στον Τσιτσάνι και στον Βαμβακάρι. Απλώς έχω μια βαθιά αγάπη στο ρεμπέτικο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι μια η πιο γνήσια έκφραση της ελληνικής λαϊκής ψυχής. Γνωρίζατε και τον Τσιτσάνι από κοντά και τον Βέβαια, έτυχε η ζωή μου από τα μικρά μου χρόνια, από όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, το 48 που ήμουν 13 χρονών, και δούλευα για να συντηρηθεί η οικογένεια, είχα μικρά αδέρφια, μωρά, και αναγκαστικά έγινα ο προστάτης της οικογένειας και δούλευα σε χώρους τέτοιους από τα κάτω από το Βοτανικό, Μοναστηράκι, σε διάφορες δουλειές, από χαμαλίκια μέχρι διάφορες τέχνες που είχα ασχοληθεί κατά καιρούς, και ήρθα σε επαφή με αυτόν τον κόσμο από τότε, από πολύ παλιά. Ξέρετε... Έχω γνωρίσει προσωπικά όλες τις μεγάλες προσωπικότητες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Συνθέτες, τραγουδιστές, Βαμβακάρι, όλους. Μέχρι και το Μπάτι είχα γνωρίσει, το Μπαγιαντέρα, το Μιτσάκι, το Γκαλδάρα, το Τζιτσάνι, μετά. Όλους τους μεγάλους αυτούς που έχτισαν το ρεμπέτικο τραγούδι. Και φτάνουμε στο σήμερα. Τι αντιπροσωπεύει για εσάς η Βέρα στο δεξί μετά από όλα αυτά τα χρόνια βαριάς καριέρας στο θέατρο, κύριε Καζάκο? Με την τηλεόραση είχα επαφή από παλιά, και με την Τζένια έχουμε κάνει πολλή τηλεόραση από τότε που πρωτοεμφανίστηκε, από τα χρόνια της δικτατορίας ακόμα. Είχαμε κάνει σύριαλ, έγραφε η Τζένια σενάρια, και τη Μαρίνα Βιέρη θυμάμαι τότε που είχαμε φτιάξει 88 επεισόδια και μας την έκοψε τότε ο συνταγματάρχης που ήταν στη Μουρούζη, επικεφαλής της ΕΡΤ, ένας Ροδόπουλος νομίζω το λέγανε. Ροδόπουλος. Ναι. Που ήθελε να τις επιβάλλει, ήταν κατοχικό το θέμα. Η Τζένι είχε μια τρομερή ευαισθησία πάνω στην περίοδο εκείνη της κατοχής, του πολέμου και της κατοχής και της αντίστασης. Και τη μελέταγε συνεχώς, γύριζε το ενδιαφέρον της σε αυτή την περιοχή. Και θέλανε να μας επιβάλλουν να βάλουμε μέσα ένστολους αξιωματικούς να παίρνουν μέρος στην αντίσταση. Η Τζένι έβαζε υδραυλικούς, δασκάλους, αυτά, εκείνα. Τέλος πάντων, δεν συμμορφωθήκαμε με τις υποδείξεις αυτές και το κόψανε κάποια στιγμή, το τελειώσαμε. Μετά είχαμε κάνει και άλλα έργα. Τελευταίο που είχε κάνει πάλι με σενάριο δικό της ήταν η Μαύρη Χρυσαλίδα, πάλι κατοχικό. Η Βέρα στο δεξί σας εκπροσωπεί? Ναι, η Βέρα στο δεξί, αν επέλεξα να δέχτηκα να συμμετέχω σε αυτό το σύριαλ, ήταν πρώτα απ' όλα για τα καλά, τα γεροχτισμένα κείμενα της Ακρίτα και του Κυρίτσι, για το επίπεδο της παραγωγής, το οποίο είναι σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα τώρα τον τρίτο χρόνο δεν έχει ξεπέσει ούτε τόσο. Τα συνεργεία, η τεχνική όλη, οι σκηνοθέτες, το επιτελείο των ηθοποιών, έχει μια ομοιογένεια ο κόσμος που έχει πάρει στην πλάτη του το σύριαλ αυτό, και όλα αυτά φτιάχνουν ένα καλό κλίμα που μπορεί κανείς να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί, όσο επιτρέπει η συνθήκη της τηλεόρασης. Θυμάσαι πριν από χρόνια που είδαμε μαζί την παράσταση του Βασιλιά Λίρ? Θυμάσαι τι έλεγε ο Σέξπιρ? Αιώνιες αλήθειες, τρεις κόρες. Τη μια του τη μικρή την έδιωξε γιατί δεν άντεξε την ειλικρινιά της.
άφησε όλη του την περιουσία στις δύο άλλες. Αυτές τον κλώτσισαν, τον έδιωξαν. Τι απέγινε? Τρελάθηκε. Τώρα μην κάνεις εγκρίσεις, Διαμαντή. Σκέψου ήρεμα. Κάτσε και σκέψου. Η υπεροψία, ο εγωισμός και η αλαζονία οδήγησαν το Ιερό Βασιλιά στην τρέλα. Αυτά τα ίδια οδήγησαν και μένα εδώ που βρίσκομαι σήμερα, Ιάκωβε. Ο στράτος δεν σε έχει αρνηθεί. Θα το κάνει. Κοιτανάει, θέλει χρόνο. Τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Το βλέπω, Ιάκωβε. Το ξέρω. Σαν το γερολύρι θα καταντήσω κι εγώ.